Ο πλούτος και το μεγαλείο της ιστορίας και του πολιτισμού των Μικρασιατών από τα αρχαία χρόνια μέχρι τον ξεριζωμό τους και την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ξεδιπλώνονται σε 5 θεματικές στην έκθεση Μικρασία Προσφυγικός Ελληνισμός που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Περισσότερες από 100 φωτογραφίες και σπάνια κοιμήλια ταξιδεύουν τον επισκέπτη στις χαμένες πατρίδες. Μια έκθεση που σχεδιάζεται εδώ και 1,5 χρόνο με σκοπό να αποτυπώσει από τη μία την ζωή των ανθρώπων στα παράλια της Μικράς Ασίας, το φευγιό τους, το βίο φευγιό τους και την εγκατάστασή τους στην Κρήτη. Εάν θέλαμε δηλαδή να κάνουμε την στάση σε 3 ενότητες, επικεντρώνουμε σε αυτό το χώρο. Σπάνιες εκδόσεις βιβλίων, γραβούρες, εργατέχνης, εκκλησιαστικά κοιμήλια, ενδυμασίες, πολλά άλλα τεκμήρια μάρτυρες του πολιτισμού και του τρόπου ζωής των Μικρασιατών συνθέτουν την έκθεση, την οποία εμπλουτίζουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που μοιράζονται τις μνήμες τους. Το εκθετικό υλικό προέρχεται από συλλογές ιδιωτών, συγκεκριμένα από 2 ιδιωτικές συλλογές σημαντικών συλλεκτών της πόλης μας, αλλά και από συλλογές ανθρώπων που οι παππούδες τους τους παρέδωσαν τα κοιμήλια των Μικρασιατών ή των ποντίων προγόνων τους. Μεγάλο μέρος των εκθεμάτων προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Γιάννη Φραγκάκη, από τις συλλογές του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών ο Άγιος Πολύκαρπος και των συλλόγων ποντίων Ρωμανία και Παναγία Σουμελά. Αλλά και απλών ανθρώπων κουβαλάνε τις μνήμες των οικογενειών τους. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, αν θέλετε, αυτής της έκθεσης είναι αυτό το τελευταίο, ότι ακόμα και τώρα που η έκθεση είναι σε εξέλιξη, πολλοί χανιώτες έρχονται και γίνονται μέρος αυτήν την έκθεση, φαίνοντας κοιμήλια από την οικογένειά τους. Κάποια κοιμήλια έχουν πολύ ειδική αξία και ενδιαφέρον σε σχέση με τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που τα έφεραν στην Ελλάδα από τον τόπο τους. Μεταξύ των εκθεμάτων ξεχωρίζουν οι ενδυμασίες και ένα κόκκινο νηφικό της εποχής, κλινοσκεπάσματα υφαντά που πήραν μαζί τους οι Μικρασιάτες κατά τον ξεριζωμό, ενώ τη δική της ιστορία κουβαλά και μια εικόνα του Αγίου Ελευθερίου. Δύο αδέλφια την μοίρασαν στα 2 τις θλιβερές μέρες του 1922 με σκοπό τη συνένωσή της όταν θα αντάμωναν. Τα δύο αδέλφια δεν συναντήθηκαν ποτέ ξανά. Η έκθεση Μικρά Ασία Προσφυγικός Ελληνισμός θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Φεβρουαρίου.